Λοιπόν, έχουμε μαζί μα, είμαστε χαρούμενοι που φιλοξενούμε τον κύριο Σπύρο Βρέντα, τον αντιδήμαρχο επί των πολιτιστικών και όχι μόνο τη Τρίπολη, για να μα μιλήσει για τις εκδηλώσεις, οι οποίες, από τι χριστουγεννιάτικε εκδηλώσει, οι οποίε, από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή γίνονται κάποια πράγματα τελευταία στιγμή, είχατε κάποια προβληματάκια σήμερα. Ε, χαίρομαι που βρίσκω μαζί σα. Χρόνια πολλά, καλέ γιορτέ να έχουμε όλοι, να είμαστε υγιεί και να περάσουμε όμορφα όχι μόνο τα Χριστούγεννα και τι μέρε, αλλά και όλο το χρόνο. Ε... ε, τρέξιμο, ναι, γιατί ε, από το αναβάλαμε χθε το άναμα του δέντρου πήγε σήμερα. Σήμερα ευτυχώ ο καιρό είναι πολύ πολύ αισιόδοξο. Ναι, είναι <laughs> ιδανικό. Είναι ιδανικός, είναι και ιδανικό. σε σχέση με το πρωινό μα. Ε, απλά πέσανε ταυτόχρονα και η έναρξη τη πλατεία του Άριο εκεί να στείλουν τα παιχνίδια του. Οπότε θα έπρεπε να ελέγξουμε και εκεί λιγάκι να γίνει κάτι ωραίο. Ε, θα, θα θέλαμε να σχολιάσετε λίγο κάποιες συγκεκριμένες εκδηλώσεις γιατί γενικά υπάρχουν πάρα πολλές βέβαια και τι έχουμε αναφέρει πολλάκι από το σταθμό όπως και φυσικά και όλος ο κόσμος τις, τις, τις γνωρίζει και τις δωρεάν και αυτές που είναι να πληρώσει εγώ θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο παραπάνω για το γκαλά που θα γίνει ε, την παραμονή ναι. στο Μαλιαροπούλιο Θέατρο την Παραμονή των Χριστουγέννων, όπου έχει θέμα Χριστουγεννιάτικο εφιάλτη του Σκρούτ και είναι μια, από ό,τι βλέπω εδώ τουλάχιστον από του συντελεστέ, βλέπω μια φιλόδοξη για τα δεδομένα του Δήμου Τρίπολης παραγωγή. Ε, ναι, ε, μην ακυρώσουμε τη σημερινή μέρα, γιατί είναι για τα παιδιά το άναμα και για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτου ηλικία. Όλε οι γιορτέ για τα παιδιά για, είναι. Μπράβο, για εμά δηλαδή. <laughs> 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 ναι, ναι. Οπότε έχουμε και σοκολατομηχανέ σήμερα, έχουμε μαζού ενδεζού, θα πάμε να χορέψουμε εκεί. Και πέρα από την πλάκα, ε, όσον αφορά και τι υπόλοιπε εκδηλώσει, που να ξαναπώ άλλη μια φορά ότι οι δικέ μα εκδηλώσει του Δήμου είναι όλε δωρεάν και τα τρία θεατρικά που γίνονται για τα παιδιά, τα δύο από τα οποία είναι και διαδραστικά, γιατί στο τέλο του θεατρικού τα παιδιά ανεβαίνουν στη σκηνή και τα, στο ένα θεατρικό μαγειρεύουν και ρίχνουν καρικεύματα και τέτοια, ενώ στο άλλο τραγουδάνε και τραγουδάνε και κάλαντα και τραγούδια Χριστουγέννων. Τώρα όσον αφορά τον καλά, είναι μια συνέχεια αυτών που έχουμε ξεκινήσει τα τελευταία δύο χρόνια, φέτο πάμε στο τρίτο. Είναι όντω μια αισιόδοξη πρόταση, είναι η μουσική. Έρχονται όλοι από την κρατική ορχήστρα της ΕΡΤ Είναι ό,τι καλύτερο από μουσικούς έχει να παρουσιάσει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή ε, Και από την άλλη μεριά η κάλυψη η φωνητική κάλυψη είναι από τις καλύτερες Γιατί ε, μιλάμε για τη λυρική σκηνή έτσι. Mm. Οι άνθρωποι αυτοί τραγουδάνε στη λυρική σκηνή ε, Και έχουν, ε, έχουμε τη χαρά να τους έχουμε μαζί μας ε, Είναι και ένα καινούριο ε, κομμάτι αυτό το... Το Σκρούτζ που ξεφεύγει λίγο από τα καθιερωμένα γκαλά που γίνονται και είναι μια ιδιαίτερη μουσική, ένα ιδιαίτερο μουσικό άκουσμα. Πάνω σε αυτό ακριβώ, επειδή όντω ε, εγώ προσωπικά να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει θέμα με το Σκρούτζ, γιατί εντάξει, όπω ε, είναι γνωστό και στου ακροατέ του 93,8 είμαι λίγο φιλοαγγλοσάξον προσωπικά. <laughs> από εκεί και πέρα, ε, επειδή το σχολίασε και πριν από λίγο ο κύριο Δήμαρχο σε σχέση με αυτό που κάνουν τα τρίκαλα. Όταν ναι. ρωτήθηκε από ο συνάδελφο για τα τρίκαλα, και βέβαια ο κύριο Δήμαρχο το έθεσε στη σωστή του βάση για τα τρίκαλα, το έχουν κάνει, του κάνουν δύο μήνε το εορτασμό του Χριστουγέννου, δεν είναι σαν Τρίπολη. Και γίνεται σε ιδιωτικό χώρο, έτσι. Βεβαίω, σε χώρο <laughs> Σε χώρο θετημένο. <laughs> μια σχέση με Αλλά, ε, Έχετε κάποιο σχεδιασμό ω δημοτική αρχή ή τουλάχιστον βλέπετε ότι υπάρχει δυνατότητα η Τρίπολη να αποκτήσει κάποια στιγμή ε, μία συνοχή στι εκδηλώσει για τα Χριστούγεννα, δηλαδή κάποιο θέμα το οποίο να είναι μοναδικό. Ε, καταρχήν έχουμε καθιερώσει το Τρίπολη κάτω από το δέντρο. Έτσι, ε, να το σλόγαν, το πω, είναι καθώς. το σλόγγαν μα. Από εκεί και μετά ε, έχουμε ξεκινήσει δειλά-δειλά να μπορούμε να, πλέον να, να σκεφτόμαστε να καθιερώσουμε ε, την Τρίπολη για κάποιες εκδηλώσεις όπως είναι τα Χριστούγεννα που είδαμε ότι μας πάει καλά και και δεν είδαμε εμεί ότι μα πάει καλά. Εμεί χαιρόμαστε τα ξενοδοχεία μα να είναι γεμάτα, yeah. η Αρκαδία να είναι επισκέψιμη. Όλα τα τουριστικά γραφεία που μα παίρνουν τηλέφωνο και στα site του Δήμου και στα τηλέφωνα του Δήμου αλλά και με τα ξενοδοχεία που επικοινωνούμε είναι πολύ πολύ αισιόδοξη η επισκεψιμότητα των ημερών των Χριστουγέννων. Προσπαθούμε με έναν τρόπο να καθιερώσουμε κάποιε συγκεκριμένε εκδηλώσει στην Τρίπολη που αυτό είναι το πολιτιστικό καλοκαίρι και να αποκτήσει δική του ταυτότητα πλέον τη Τρίπολη το καλοκαίρι. Είναι τα Χριστούγεννα και βέβαια είναι η άλωση τη Τρίπολης που είναι ένα μοναδικό κομμάτι δικό μα και δεν μπορεί να αντιγραφεί ή να ε, σκεφτούν κάποιοι άλλοι να κάνουν κάτι αντίστοιχο γιατί απλά δεν έχουν την ιστορία που έχουμε εμεί. Ε, με αυτόν τον τρόπο προγραμματίζουμε ώστε και τα Χριστούγεννα κάποια στιγμή να πάρουν ένα δικό του ρόλο. Στον εορτασμό των το Χριστουγέννων σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο στην Τρίπολη, στην Πελοπόννησο. Το φετινό θέμα ε, είχε να κάνει πέρα από το Αγγλοσάξονα και τι φιλίε μα με για το. <χει> ντήκενς, εννοείται. Ε... Απλά, το ξέρω και είναι πράγμα, ότι πράγμα, κλασικό. Επίσης, είπαμε φέτο και σκεφτήκαμε, επειδή περνάμε και δύσκολα, έτσι κάπου το καλό πνεύμα τελικά που επικρατεί στην όλη η ιστορία του Σκρούτζ να είναι και λίγο μεταφορικό ώστε όλοι μας να προσπαθήσουμε ε, ό, όσον αφορά το συνάνθρωπό μας όσον αφορά τα μικρά παιδιά στην εκπαίδευσή τους να μπουν, να μπουν στη λογική ότι δεν είμαι ένας αυτόνομος και κάνω τι θέλω σε μια πόλη αλλά είμαι ένα μέρος ενός συνόλου. Το να ξεχωρίζω σε αυτό το σύνολο είναι τελείως διαφορετικό από το να αποφασίζω εγώ τι θα κάνω ε, χωρίς το συνάνθρωπό μου και αυτό έχει να και ε, στη βοήθεια που μπορούν να δώσουν και τα παιδιά αλλά και εμείς στο συνάνθρωπό μας και να καταλάβουμε ότι κάποιο πρόβλημα που γεννιέται ή στην πόλη μας ή στο, στην οικογένειά μας ή στους φίλους μας ε, δεν είναι τόσο δύσκολο να έρθει και στο σπίτι μας. Έτσι. Αλλά από την άλλη μεριά ε, είναι ότι αποφασίζουμε πολύ για να κάνουμε αυτό που θέλουμε την οικογένειά μας την προσωπικότητά μας τους φίλους μας και την πόλη μας αυτό που θέλουμε να είναι να πω για όσους δεν το κατάλαβαν γιατί δεν είχαμε το χρόνο επειδή ο κύριος Βρέντας όπως είπαμε ήρθε λίγο βιαστικά γιατί έχει κάποια θέματα και πολύ λογικά να διευθετήσει σε σχέση με τις χριστουγεννιάτικες και τις πρωτοχρονιάτικες βέβαια εκδηλώσεις ότι ο κύριος Βρέντας είναι και γιατρός και βέβαια είναι και υπεύθυνο αντιδήμος της κοινωνικής πρόνοιας εάν δεν το καταλάβατε <laughs> και σε σχέση με αυτό επειδή είναι και αυτές οι μέρες Δίνουμε όλη μια έμφαση στους ανθρώπους που έχουν μεγαλύτερα προβλήματα. Βέβαια αυτή την περίοδο στην Ελλάδα όλοι έχουμε. Όλοι έχουμε. Ή με την αλήθεια όλοι γκρινιάζουμε πω έχουμε για να είμαστε λίγο ακριβεί. Λοιπόν, να πω είδε... ότι είναι και κάποιοι όμω που έχουν πραγματικά πρόβλημα απλά είτε δεν του επιτρέπει η αξιοπρέπειά του να το δείξουν ή να, το χειρότερο γιατί αυτό είναι το καλύτερο να μην του επιτρέπει η αξιοπρέπειά του το χειρότερο είναι να μην του επιτρέπουμε εμεί να μα το δείξουν. Αυτό είναι ότι χειρότερο μπορεί να υπάρχει. Ωραία πάνω σε αυτό θα ήθελα να σα ρωτήσω πρόσφατα δώσατε μια συνέντευξη τύπου σε σχέση με τα άτομα με δικέ ή εξαιρετικέ ανάγκε, τα άτομα με αναπηρία, για να το πούμε πιο έτσι, πώ είναι γνωστό στον κόσμο, όπου ζητήσατε, ουσιαστικά κάνατε μια έκκληση, και εγώ προσωπικά την είδα και λίγο σε κραυγιά σε εισαγωγικά, έτσι πάντα, που ζητήσατε από ιδιώτε στην Τρίπολη να παραχωρήσουν κάποιο χώρο που δεν μισθώνουν αυτή την εποχή, γιατί όπω είναι γνωστό πολλά καταστήματα κτλ. είναι αυτή τη στιγμή κενά, για να το παραχωρήσουν για κοινοφελή σκοπό με ένα ελάχιστο μίστομα που μπορεί ο Δήμο να καταβάλει. Θα ήθελα να ρωτήσω βασικά, έχετε κάποια ανταπόκριση σε αυτό που ζητήσατε. Ε... Περιμένω γιατί δεν είχαμε βάλει χρονικό όριο έχουμε κάποιες ανταποκρίσεις όσον, όσον αφορά τι μου έχουν πει τα ίδια τα άτομα με οι οικογένειες των ατόμων που ενδιαφερόμαστε να κάνουμε όλο αυτό το κομμάτι. Και χθε που μίλησα με τον πρόεδρο, τον Τάκη, μου είπε ότι και αυτό κινείται στα πλαίσια αυτά του να βρούμε. Πιστεύω όμω ότι επειδή είμαστε και άνθρωποι που έχουμε δυσκολευτεί να καταφέρουμε πράγματα, είτε προσωπικά είτε οικογενειακά, ότι θα, βρω, θα βρούμε χώρο και τρόπο να καταφέρουμε να κάνουμε αυτό που πιστεύω. Απλά είναι ένα, είναι ένα πρόβλημα που δεν έχει αγγιχτεί πάρα πολλά χρόνια και που για να αγγιχτεί πάλι επειδή έχω πάρει πληροφορίες και από τη Φλόρινα και από τη Γέρκιρα και από άλλες άλλα μέρη που γίνονται αντίστοιχες προσπάθειες αυτές οι προσπάθειες είναι πολύ είναι πολύ δύσκολο να αν το πάμε με ιδιωτική πρωτοβουλία και μάλιστα αν αναλάβουν την ευθύνη να το διαχειριστούν και τα ίδια τα άτομα, ε, είμαι σίγουρος ότι θα λειτουργήσει και θα ξέρουν και αυτοί και εγώ πλέον όσο μου επιτρέπει η θέση μου να ξέρω ότι θα πετύχει. Δεν είναι κάτι που θέλουμε να ξεκινήσει τώρα και να τελειώσει του χρόνου. Αυτά τα παιδιά μακάρι όπω είχα πει να μην ξαναγεννηθούν τέτοια παιδιά και όσα γεννιόνται να είναι πλέον υγιέστατα, αλλά σε αυτά τα παιδιά που ήδη υπάρχουν και να μην προσφετεθούν καινούρια, αλλά αυτά τα παιδιά να ζήσουν αξιοπρεπώ και όπω πρέπει και όπω του έχουμε εμεί υποχρέωση να του επιτρέψουμε να ζήσουν. Πιστεύω κάποιοι από του τριπολισιώτε, γιατί είναι αρκετοί αυτοί που σέβονται και τον εαυτό του και τα άτομα αυτά με αναπηρία, να μα κάνουν την προσφορά του, έστω και με χαμηλό ενίκιο, για να μπορέσουμε τουλάχιστον να ξεκινήσουμε να πραγματοποιείται αυτό ο στόχο μα. Ωραία. Θα μου επιτρέψετε και μία τελευταία ερώτηση πάλι πάνω στο σχετικά με το ίδιο θέμα. Ε, η Τρίπολη ε, μπορεί να χαρακτηριστεί φιλική πόλη προ τα αμαία και δεν το λέω μόνο για την Τρίπολη. Ουσιαστικά η Ελλάδα, ε, εκτό από τα τελευταία χρόνια που πραγματικά γίνονται κάποιε κινήσει γιατί είναι και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο πλέον, ουσιαστικά είναι και υποχρεωτικό εισαγωγικά. Ε, 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 βλέπετε ότι είναι γενικά φιλική πόλη η Τρίπολη. Ε, πιστεύω ότι όλος, όλοι μας, είτε είμαστε ξένοι, είτε Έλληνες, είτε Τρίπολη, είτε Σπάρτη, όταν βλέπουμε τα άτομα, ευαισθητοποιούμαστε, αλλά ευαισθητοποιούμαστε πώς. Εκείνη την ώρα θέλουμε να βγάλουμε το άγχος μας, να τους βοηθήσουμε, πιστεύοντας ότι έτσι λύνουμε και το πρόβλημα του ανθρωπισμού που εκπέμπουμε σαν άτομα. Ε, δεν έχουμε, το πιο λογικό θα ήταν κάποια στιγμή να μπούμε στη διαδικασία ότι να καθίσουμε σε ένα αναπηρικό καροτσάκι, έστω και για μισή ώρα, να δούμε πώ κινούνται αυτοί οι άνθρωποι. Και είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε και το πιο εύκολο, γιατί μερικοί το θεωρούμε και κακοτυχία να καθίσουμε σε ένα αναπηρικό, έστω και να αντακουμπήσουμε, ε, μη μα βρει το κακό στην οικογένειά μα. Αν όλοι είχαμε καθίσει, αν όλα τα μικρά παιδιά από το σχολείο ακόμα είχαν πάει τα άτομα με ειδικέ ανάγκε και του είχαν παρουσιάσει ένα καροτσάκι και τα βάζανε μόνα του να κινητοποιηθούν, περάσουν έστω και από μια πόρτα, δεν μιλάω βέβαια για πεζοδρόμια, για δρόμου και τέτοια, αυτά είναι πολυτέλειε στην Ελλάδα ακόμα. Ε, αν είχαμε βάλει αυτά τα παιδιά να καθίσουν και να σκεφτούν τι σημαίνει άτομα με ανάγκε, ε, δεν έχει σχέση με καλοσύνη. Ή τι είμαστε. πιστεύω ότι όλοι μας θα μπαίναμε κατευθείαν στην ε, ιδέα ότι θα πρέπει να ζούμε μαζί με αυτούς και για αυτούς όχι να βγάζουμε την ανασφάλειά μας βοηθώντας τους για ένα τέταρτο για μισή ώρα ή για μια κίνηση απλή. Ωραία. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Σπύρο Βρέτα, που βέβαια θα το συναντήσουμε και τι επόμενε ημέρε, όχι μόνο σε εκδηλώσει, αλλά και στα Δημοτικά Συμβούλια, γιατί μα απείλησε σε εισαγωγικά ο κύριο Πρόεδρο, ο κύριο Κακλαμών Θα κάνει τέσσερα μέχρι τι 1η Ιανουαρίου. Κακό που μα βρήκε. Δεν θα γιορτάσουμε Χριστούγεννα. Τι να κάνουμε όμω, ξέρετε, όπω είπε, ο κύριο Πρόεδρο που έχει πολύ μεγάλη εμπειρία, γίνονται, πρέπει να περάσουν κάποια θέματα κτλ. Εντάξει, τι να κάνουμε, εμεί πρέπει να ενημερώνουμε, εσεί πρέπει να διοικείτε. Να σα ευχαριστήσουμε, να σα ευχηθούμε ευχηθούμε πολύ καλή επιτυχία. Να θυμίσουμε σε όλου ότι σήμερα στι 6 το απόγευμα στην πλατεία Πετρινού θα γίνει το άναμο του Χριστιανικού Δέντρου, αλλά όχι μόνο, έχει και συναυλία παιδική για τα οι μικρά ζουν, τα παιδιά. Οι ξαναζού, η, η ξαγή Για τα μικρά τα παιδιά και για όσου αισθάνονται παιδιά. Και για εμά. βέβαια. για εμά εννοεί. Όσου αισθάνονται παιδιά. Okay. <laughs> okay. ναι. Εγώ δεν αισθάνομαι τόσο πολύ παιδί το τελευταίο καιρό. Λοιπόν, <laughs> να λοιπόν, σα ευχαριστήσω και πάλι. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να ευχηθώ καλέ γιορτέ και χρόνια